Κυρία Γερονάτσιου, ως διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Πλάτων, ποιο είναι το όραμα με το οποίο ξεκινάει η φετινή χρονιά και τι είναι αυτό που τη διαφοροποιεί από τις προηγούμενες, με την εμπειρία που έχετε? Κάθε χρονιά που ξεκινάει βάζουμε και κάποιους διαφορετικούς στόχους. Εκτός από το ότι προέχει πάντα για μας, το πρώτο και καλύτερο είναι να έχουμε ευτυχισμένα παιδιά εδώ, χαρούμενα παιδιά, να θέλουν και να έρχονται να φεύγουν από το σχολείο χαρούμενα, να είναι ασφαλή. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο και ό,τι πιο καινούριο ίσως υπάρχει να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά. Τώρα, για φέτος έχουμε βάλει ως στόχο τα παιδιά μας να κάνουν όσες περισσότερες δραστηριότητες μπορούν εκτός μαθημάτων. Ας πούμε, ένας στόχος πολύ που βλέπουμε ότι χρειάζεται για τα επόμενα χρόνια είναι το να ασχολούνται, να έρχονται σε επαφή με πολλά βιβλία. Η φιλαναγνωσία είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το έχουμε ξεκινήσει, αλλά κάπου πάντα σταματούσε, δεν υπήρχε διάθεση, και από τους γονείς ίσως να βοηθήσουν στο σπίτι να διαβάζουν τα παιδιά ή δεν υπήρχε ο χρόνος εδώ με τα άλλα τα μαθήματα κτλ. Αλλά φέτος έχουμε αποφασίσει να το πάμε αυτό ένα βήμα παραπάνω, να βάλουμε δηλαδή σε κάποιες ώρες που δεν θα κάνει το παιδί στη γλώσσα, γραμματική ή μαθηματικά, να ασχοληθεί με κάποιο παιδικό βιβλίο, να κάνει κάποια δραστηριότητα πάνω σε αυτό, να μπορέσει να αναπτύξει το λόγο του και το προφορικό και το γραπτό. Και ιδίως γιατί εκεί που τα παιδιά, ιδίως των μεγάλων τάξεων που έχουν το περισσότερο πρόβλημα, είναι στο γραπτό το λόγο. Επειδή δεν έχουν πολλές προσλαμβάνουσες, δηλαδή δεν διαβάζουν βιβλία, δεν διαβάζουν μια στρωμένη γλώσσα, είναι ό,τι ακούνε συνήθως στο TikTok, στο YouTube, σε αυτά, είναι χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα, δεν μπορούν και να γράψουν ύστερα, που είναι πολύ βασικό. Οπότε λέμε φέτος να κάνουμε κάτι περισσότερο σε αυτό, ό,τι μπορούμε. Να ανοίξετε, λέει, τον κόσμο του βιβλίου, ναι, για να ανοίξετε τους ορίζοντες των παιδιών. Ναι, ναι. Παιδιά που της σημερινής εποχής έχουν, ναι, πολύ διαφορετικές προσλαμβάνωσες. Ακριβώς. Οπότε από τα παιδιά των προηγούμενων, ακριβώς, χρόνων. Ναι, ακριβώς. Ή θα γίνουν πιο ευτυχισμένοι ενήλικες, εκτιμάτε, τα παιδιά της σημερινής εποχής? Αχ, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, ναι, νομίζω. Συγκριτικά πάντα με τα παιδιά των προηγούμενων εποχών, έτσι, όχι σε απόλυτο βαθμό. Ναι. Είναι, νομίζω. Δεν υπάρχει γενικότητα σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι τα παιδιά αυτά θα γίνουν πιο ευτυχισμένα. Εγώ τα βλέπω πάντως, πιο ευτυχισμένα σαν ενήλικες. Mm-hmm. Βλέπω πάντως ότι τα παιδιά, τα νέα τώρα, τα μικρά παιδιά, ακόμη και του δημοτικού, είναι πιο προβληματισμένα προς το παρόν. Τώρα το πού θα οδηγήσει όλο αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω αν θα είναι πιο ευτυχισμένα, και είναι και πολύ μεγάλο πράγμα η ευτυχία. Περισσότερο θα έλεγα για χαρά, για καλύτερη ζωή, παρά για ευτυχία. Για να το διαφοροποιήσω λίγο, ναι, είναι παιδιά γονιών που είναι περισσότερο αγχωμένοι, έχουν πολύ λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να δαπανίσουν ποιοτικό ή μη, ναι, με τα παιδιά τους. Ναι, με αυτή την έννοια και, ναι, τη σύνδεση, κατάλαβα, θέλω να το κατάλαβα, δείτε. Κατάλαβα, ναι. Να σας πω κάτι, οι γονείς ασχολούνται στο χρονικό διάστημα που μπορεί ο καθένας. Αλλά από ό,τι ξέρω, γιατί είμαι και εγώ μια μεγάλη γυναίκα τώρα και τα δικά μου παιδικά χρόνια ήταν πολύ πιο πίσω. Πώς μπορώ να συγκρίνω? Ούτε οι δικοί μου οι γονείς ασχολούνταν ιδιαίτερα μαζί μου. Γιατί ο μπαμπάς μου δούλευε όλη μέρα και η μαμά μου είχε 3 παιδιά που έπρεπε. Ούτε δεν θυμάμαι τη μαμά μου να μας έκανε επιτραπέζια παιχνίδια, να περνάει χρόνο μαζί μας ή οτιδήποτε. Αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς χάσαμε κάτι στο δρόμο. Δηλαδή τα παιδιά το βρίσκουν και οι γονείς. Τώρα, ο κάθε γονιός πόσο προσωπικό χρόνο μπορεί να αφιερώσει στα παιδιά εξαρτάται από αυτόν, ναι, και από την εργασία, γιατί είναι και δύσκολα τα χρόνια. Αλλά το μόνο που χρειάζεται και λίγος χρόνος να είναι, εγώ πιστεύω, είναι η αγάπη και ότι να νιώθουν να το κάνουν με χαρά αυτό που κάνουν, να χαίρονται που είναι με τα παιδιά τους. Όταν έχεις μικρό παιδί, να χαίρεσαι να πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, να ψωνίσεις μαζί του. Ή να πας στην παιδική χαρά, έστω και να είσαι κουρασμένος, να παίξεις λίγο, να παίξεις μαζί του. Μην αφήσεις το παιδί σε ένα παιδότοπο ή σε μια παιδική χαρά μόνο του να παίξει. Ο χρόνος δηλαδή που σπαταλάς με το παιδί σου δεν είναι το θέμα πόσο μεγάλος ή μικρός είναι. Είναι θέμα τι κάνεις αυτόν τον χρόνο και με τι όρεξη το κάνεις και διάθεση. Με τη διάδραση και αλληλεπίδραση. Η αγάπη από τους γονείς υπάρχει. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος γονιός δεν αγαπάει το παιδί του. Ίσως δεν ξέρει και αυτός πώς να κάνει κάτι καλύτερο. Σε αυτό το κομμάτι βοηθάμε και εμείς. Ας πούμε, πολλοί γονείς έρχονται και μας ρωτάνε τι θα κάνουμε, ας πούμε, το απόγευμα. Να διαβάσουν τα παιδιά κάτι παραπάνω. Εγώ είμαι πάντα αυτής της άποψης. Όχι, να μην διαβάσουν τίποτα παραπάνω. Αρκεί. Ένα παιδάκι που έρχεται 8 και φεύγει 4, αρκεί να διαβάζει. Εσύ το μόνο που θα κάνεις με το παιδί σου είναι να το πας μια βόλτα. Να διαβάσεις ένα βιβλίο μαζί του. Να δεις μια ωραία εκπομπή, ένα ντοκιμαντέρ, ένα οτιδήποτε. Κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει μόνο του το παιδί. Γιατί το παιδί, ιδίως στα μεγαλύτερα παιδιά του δημοτικού, θα είναι στα Roblox, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, στο TikTok, στα βιντεάκια και σε αυτά. Εσύ κάνει κάτι άλλο με το παιδί σου, είναι διαφορετικό.
Γιατί αν κάτσεις κι εσύ, πάρει το κινητό το παιδί, πάρεις κι εσύ το κινητό και βγείτε έξω για καφέ, δεν είναι αποσχόληση με το παιδί. Λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ως πρότυπο πλέον ή τα παιδιά έχουν και τις προσλαμβάνουσες προτύπων από το περιβάλλον? Ναι. Νομίζω ακόμη ευτυχώς λειτουργούν. Ευτυχώς. Είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμη που λειτουργούν. Δεν μας έχουν απομπέμψει. Ας πούμε, εγώ βλέπω σεβασμό από τα παιδιά. Καλά, αγάπη και σεβασμό σίγουρα στους γονείς, αλλά και στους δασκάλους. Δηλαδή, όταν βγαίνει στον πεζόδρομο και έρχονται τα παιδιά και σε χαιρετάνε και σου λένε η δασκάλα μου, ο δάσκαλός μου, η διευθύντριά μου κτλ., αυτό σημαίνει ότι σου δίνει κάποια αξία και σημασία. Και ότι υπάρχει μια ουσιαστική σχέση σε άλλο επίπεδο. Εξάλλου, μην τα ζητάμε και όλα από τα παιδιά, γιατί ήμασταν παιδιά κι εμείς κάποτε και δεν ξέραμε και πώς να φερθούμε μερικές φορές. Δηλαδή, τα παιδιά, εγώ πιστεύω, ακόμη το έχουν αυτό με τους δασκάλους. Mm-hmm. Ότι είναι ακόμη, υπάρχει σύνδεση, τουλάχιστον στο δικό μας σχολείο. Για να πω και αυτό, γιατί τώρα έχω χρόνια να πάω σε δημόσιο και δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά εδώ το έχουμε. Υπάρχει η αγάπη και ο σεβασμός. Κάτι άλλο που με εξητάρει πολύ είναι η φαντασία των παιδιών. Mm. Και αυτό που η σύγχρονη παιδαγωγική λέει είναι ότι τα παιδιά, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο και λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος μειώνεται αυτή η φαντασία τους και η δημιουργική τους σκέψη. Αχ, η φαντασία δεν νομίζω να μειώνεται. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Η δημιουργική σκέψη θέλει καλλιέργεια για να την έχεις. Και ξεκινάει στις μεγαλύτερες τάξεις. Υπάρχει και σε μικρότερες, αλλά στις μεγαλύτερες τάξεις, γυμνάσιο και λύκειο, πολύ περισσότερο. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε και από πριν με τα βιβλία και με όλα αυτά. Η φαντασία υπάρχει. Ας πούμε, άμα αφήσει ένα παιδί να γράψει μια ιστορία στην τρίτη δημοτικού, μπορεί να σου γράψει ως και για το διάστημα, ας πούμε, μια φανταστική ιστορία. Με τον δικό του τρόπο. Υπάρχει φαντασία, αλλά πρέπει να καλλιεργηθεί αυτή η φαντασία. Γι' αυτό λέμε εμείς φέτος να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με αυτό. Να έχουμε σε επαφή και με ανθρώπους που γράφουν βιβλία. Τώρα πάω σε άλλο θέμα ίσως. Σε αυτό το κομμάτι εγώ θέλω να έρχονται σε επαφή τα παιδιά με τέτοιους ανθρώπους, που δεν είναι ούτε μαθηματικοί, ούτε φυσική, της επιστήμης δηλαδή τόσο. Δεν είναι μόνο τεχνοκράτες. Ναι, να είναι πιο ελευθεροπνεύματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή να τους δίνουν άλλη πτυχή όλων αυτών των πραγμάτων. Τα μαθήματα θα τα κάνουν. Αυτό λέω και στους γονείς. Δεν θα το μάθεις στην Τρίτη, θα το μάθεις στην Τετάρτη. Το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό. Σημείο και ρυθμό ορίμασης και τα πάντα. Είναι η προσωπικότητα ξεχωριστή, το κάθε παιδί. Αλλά το άλλο που, αυτό το ελεύθερο, το πνεύμα που να έχει το παιδί, να μπορεί να ζωγραφίσει μια ώρα ζωγραφιά, να γράψει ένα κείμενο, να φανταστεί ότι ξέρεις κάτι φανταστικό και να στο πει και να πεις πού το σκέφτηκε τώρα αυτό. Τα έχουμε αυτά ακόμη, δεν έχουν χαθεί πάντως. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για τα παιδιά μας. Για να αναπτυχθούν και κλίσεις και δεξιότητες μπορεί να έχουν και να μην τις έχουν ανακαλύψει. Αναφορικά με τη μουσική, τις τέχνες, όπως είπατε, τη ζωγραφική, τη συγγραφή. Κάνουμε ωραίο πρόγραμμα και στη μουσική στο σχολείο μας, αλλά και με τις τέχνες. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που και με πίνακες ζωγραφικής, ας πούμε, και με αυτά τα βλέπουν τα παιδιά από τη δική τους οπτική. Και άμα ακούσετε τι ατάκες δηλαδή λέγονται, είναι τρομερό. Τα παιδιά βλέπουν πράγματα που σε καμιά περίπτωση δεν τα βλέπουμε εμείς. Γι' αυτό εγώ είμαι ακόμη πολύ αισιόδοξη για τα παιδιά. Γιατί λένε, να τώρα τα παιδιά είναι το ένα, είναι το άλλο, δεν σέβονται, δεν κάνουν. Όχι, δεν συμφωνώ. Αυτή η ξυδανίκευση των παιδιών του παρελθόντος. Ναι, δεν συμφωνώ. Όχι, δεν ήμασταν τα τέλεια παιδιά. Ούτε ήσασταν τα τέλεια παιδιά, ούτε ήμασταν εμείς τα τέλεια παιδιά. Καμιά φορά εγώ έλεγα, λέω, εμείς νομίζω κάναμε και κάποια πράγματα που είναι χειρότερες από αυτά τα παιδιά. Καμιά φορά τα θεωρώ αυτά τα παιδιά πιο μαζεμένα από εμάς. Σε πολλά πράγματα. Γιατί ίσως είναι των διαμερισμάτων, ίσως δεν έχουν τόσα πολλά. Αλλά δεν είναι, όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα κλείσω με το κομμάτι. Αναφερθήκαμε στα παιδιά, αναφερθήκαμε στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Πώς είναι να εργάζεστε με νεαρούς και νεαρές την πλειοψηφία τους εκπαιδευτικούς, με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση ως απόφοιτη τελευταίων ετών από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας? Είναι διαφορετικό, σας δίνει μεγαλύτερη δύναμη? Καταρχάς είναι ό,τι καλύτερο. Τα καινούργια τα παιδιά, εκτός ότι έχουν όρεξη, καλά, όρεξη έχει και ανεξαρτήτου ηλικία, αυτό δεν ισχύει, όχι, λάθος. Δηλαδή, όρεξη έχω και εγώ που έχω τόσα χρόνια, ας πούμε. Δεν παίζει, νομίζω αυτό. Συμφωνώ παίζει σε αυτό. Ότι, ναι, ότι καταρχάς επιλέγουμε εμείς εδώ τώρα να μιλήσω για το δικό μας το σχολείο εδώ, γιατί είναι πιο προσωπικό το θέμα. Επιλέγουμε παιδιά που να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Να είναι χαμογελαστά. Να έχουν, να βλέπουν τα πράγματα αισιόδοξα. Και φυσικά εντάξει να πληρώνουν και τις γνωστικές τους, να έχουν το πτυχίο τους όπως έχουν όλα. Τα περισσότερα παιδιά ξέρουν υπολογιστές, ξέρουν ξένες γλώσσες, έχουν το πτυχίο τους όλα κανονικά. Και είναι χαρά για μένα να εργάζομαι με αυτά τα παιδιά, γιατί μαθαίνω κάθε μέρα πράγματα τα οποία εντάξει και εγώ τους μαθαίνω λόγω πείρας. Είναι πιο διστακτικά με συντάξει με τους γονείς και τα λοιπά. Αυτά μαθαίνονται όμως. Όλοι ξεκινήσαμε από κάποια αρχή.
Όλοι μας. Και δεν μας βοήθησε κανένας. Εμείς τουλάχιστον τώρα τα βοηθάμε τα παιδιά. Είναι τόσο ωραίο και δημιουργικό. Και είναι ένα περιβάλλον που δεν έχεις αυτή την κατήφια και την κούραση που βγαίνει ίσως από άλλες ηλικίες. Που οι εκπαιδευτικοί το έχουν αυτό. Υπάρχει πολύ μιζέρια δηλαδή. Είναι ένας κλάδος νομίζω που δεν είναι και πολύ έτσι ζωηρός. Είναι, υπάρχει αυτή η κατήφια και η κούραση και όλα αυτά τα πράγματα. Και η εργασιακή εξουθένωση. Και, ναι, όλα αυτά. Απόρρια των χρόνων. Έτσι ακριβώς. Και τα παιδιά αυτά δεν το έχουν. Οπότε φαντάζεστε τώρα, νομίζω ότι κάνουν ενέσεις κάθε μέρα. Ναι, με τους δασκάλους που έχω στο σύλλογό μου. Για να το εμφυσίσουν και στα παιδιά του μέλλοντος, στα σημερινά παιδιά του σχολείου. Είναι πιο κοντά στα παιδιά αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραίο να δουλεύεις με νεαρούς και νεαρές. Και ενδεχόμενα πιο κοντά και στους γονείς των παιδιών, έτσι. Ναι, ηλικιακά ναι. Βέβαια, οι γονείς των παιδιών είναι πιο διστακτικοί. Όταν γνωρίζουν μια δασκάλα, χρειάζεται χρόνος για να την εμπιστευτούν. Και όταν τη βλέπουν νεαρή, ίσως καμιά φορά να κάνουν και λίγο πίσω. Και τους εξηγώ βέβαια κάθε φορά ότι ένας δάσκαλος δεν χρειάζεται να έχει μόνο πείρα. Θέλει να κάνει αγάπη για αυτό που έχει, όρεξη και όλα αυτά. Οπότε, επειδή όλα τα παιδιά αυτά πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις, θα αποκτήσω και την πείρα κάποτε. Όλοι κάποτε μπήκαμε πρώτη φορά σε σχολείο. Ήμουνα πολύ νέα δασκάλα, είχαμε τότε τους σχολικούς συμβούλους, δεν πρόλαβα τους επιθεωρητές, τους σχολικούς συμβούλους που έμπαιναν μέσα στην τάξη. Δεν ξέρω αν θυμάστε κι εσείς. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, ήμουνα μια δασκάλα που είχα 30 παιδιά στην 6η Δημοτικού εδώ σε ένα σχολείο και είχα 30 παιδιά, πολύ ωραίο τμήμα, το θυμάμαι τώρα. Ένα παράδειγμα τώρα για να σας. Λίγο γι' αυτό που λέμε τώρα. Και λέει, μπαίνει ο σχολικός σύμβουλος. Εγώ είχα τα παιδιά σε ομάδες, καθόμουν σε μια ομάδα κάτω, δεν ήμουν καν στην έδρα, γιατί είχε κάτι έδρα να είναι πάνω οι έδρες, που αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Ένα παιδί για να του μιλάς πρέπει να είσαι ή στο ύψος του ή πιο χαμηλά από το ύψος του. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και μπαίνει μέσα ο σχολικός σύμβουλος και λέει, τι ωραία παιδιά κάθεστε εδώ. Δεν με είχε πάρει χαμπάρι ότι καθόμουν. Και εγώ πιτσιρίκα ήμουνα. Τι ωραία κάθεστε εδώ πέρα, παιδιά, κτλ. Λέει, η δασκάλα σας πού είναι, πήγε τουαλέτα, πήγε κάτι να φέρει. Σηκώνομαι, εγώ λέω, εγώ είμαι δασκάλα. Α, μου κάνει αυτός. Εσείς είστε δασκάλα, ναι. Λέει, νέα. Λέω, ναι. Ναι, είναι και όλοι οι δάσκαλοι που έχουμε εδώ. Λέει, τι ωραία περνάτε εδώ, τα παιδιά χαμογελαστά, αυτά ευγενικά κτλ. Αχ, λέει, είστε τέλεια. Δεν χρειάζεται να δω τίποτε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Μόνο που βλέπω χαμογελαστά παιδιά και χαμογελαστή δασκάλα, φτάνει. Νομίζω το κλειδί είναι αυτό. Το χαμόγελο και όχι το όμως. Το προσποιητό χαμόγελο. Το χαμόγελο που καταλαβαίνουν τα παιδιά. Που έρχονται και σου λένε ότι ξέρεις, αγαπάω κυρία Κατερίνα και το εννοούν. Θέλουν να σου πούν το πρόβλημά σου και το πρόβλημά τους, που καμιά φορά τα ακούμε προβλήματα που έχουν και στην οικογένεια τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά είναι ανοιχτά βιβλία σε εμάς. Και έρχονται να στο εμπιστευτούν. Άρα, τι άλλο καλύτερο. Υπάρχει. Άλλωστε, πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι ναι, και αλλιώς τα ξέρουν όλα. Και σε καταλαβαίνουν και απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ένα ιστερόγραφο μόνο, μια συμβουλή στους γονείς των παιδιών από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την έκτη δημοτικού. Ωραία. Για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Να εμπιστεύονται τους δασκάλους, να συνεργάζονται όσο καλύτερα μαζί τους και όταν χρειάζεται να ακούν και τα παιδιά τους αλλά και τους δασκάλους. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία. Ευχαριστώ και εγώ επίσης.